Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω και τον Υπουργό και τον Απόστολο και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ για την εξαιρετική συνεργασία σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Νομίζω ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και αποτέλεσε και αποτελεί αρρωγό του κράτους σε μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε αναλάβει, μέσα στις οποίες φυσικά εντάσσεται και η πιο σημαντική που δεν είναι άλλη από το να περάσουμε στους πολίτες, στους δημότες, το μήνυμα ότι μπαίνουμε σπίτι, ότι ο Απρίλιος θα είναι ένας κρίσιμος μήνας, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής τα πηγαίνουμε καλύτερα από άλλες χώρες, θα ήταν ανεπίτρεπτο αυτή τη στιγμή να κλωτσίσουμε και να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα. Αυτό σημαίνει ότι οι περιορισμοί που έχουμε ήδη υλοποιήσει θα πρέπει να εφαρμόζονται, θα πρέπει να εφαρμόζονται με ευλάβεια και οι πολύ λίγοι, γιατί είναι πολύ λίγοι τελικά αυτοί οι οποίοι συνειδητά αποκλίνουν από αυτούς τους περιορισμούς, θα πρέπει να συνετιστούν έτσι ώστε να αντιληφθούν ότι με αυτόν τον τρόπο θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη δικιά τους υγεία, αλλά και την υγεία των ανθρώπων που αγαπούν το περισσότερο και τελικά την υγεία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Θεωρώ ότι είμαστε εδώ πάντα να μπορούμε να διορθώνουμε και να παρεμβαίνουμε όταν βλέπουμε φαινόμενα τα οποία μας δημιουργούν προβληματισμό. Καλή ώρα παρενέβη η Περιφέρεια και ο Δήμος για να ελέγξει το ζήτημα στη Νέα Παραλία. Έγινε άμεσα μια παρέμβαση στις τράπεζες και με ειδικό σποτ, το οποίο έχει από χθες δοθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου εξηγούμε στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας γιατί δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνουν στις τράπεζες και μάλιστα ζητούμε και την συστράτευση και των νεότερων γενιών να βοηθήσουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες, να τους εξηγήσουν ότι μπορούν ορισμένες από τις πράξεις αυτές να τις κάνουν από το σπίτι ώστε να μην υπάρχει αυτή η πίεση. Και αν κρίνουμε και όποτε κρίνουμε ότι πρέπει να παρέμβουμε για να αυστηροποιήσουμε και άλλο το πλαίσιο, θα το κάνουμε. Εγώ ήθελα σήμερα να συζητήσουμε επίσης και τις πρωτοβουλίες, σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση για να υποστηρίξει τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Έχω πληροφορηθεί για την αυξανόμενη δυναμική που έχει το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, το οποίο θεωρώ και απολύτως κρίσιμο, έτσι ώστε να μπορούμε με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δοκιμασμένο να υποστηρίξουμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να βγουν από το σπίτι τους σε αυτές τις συνθήκες. Οπότε θα ήθελα να ακούσω από εσάς περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς δρομολογείται το πρόγραμμα, να ακούσουμε και τις σκέψεις και τις δράσεις του Υπουργείου και της ΕΝΠΕ για προγράμματα σύτησης, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, της πρόσθετα προγράμματα σύτησης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έχω ήδη δώσει κατευθύνσεις στο Υπουργείο να υπάρξει με φιδό πάντα, γιατί γνωρίζετε ότι δεν έχουμε ατελείωτο εξοπλισμό, να υπάρξει μια ροή προμηθειών προς τους εργαζόμενους στο Βοήθεια στο Σπίτι, ώστε να έχουν τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα για να αισθάνονται ασφαλείς να επιτελούν την αποστολή τους. Και νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να δείξουμε ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, αποδείξουμε ότι αντιμετωπίζουμε αυτή την κρίση ενωμένοι, κανείς δεν μένει πίσω και ειδικά οι άνθρωποι που πρέπει να μείνουν στο σπίτι έχουν την απαραίτητη υποστήριξη σε επίπεδο δήμων. Γιατί, αγαπητέ μου Δημήτρη, αγαπητέ Πρόεδρε, τελικά οι Δήμοι, ειδικά οι μικρότεροι Δήμοι, είναι αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι συμπολίτες μας έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να το γνωρίζει οποιαδήποτε ηλεκτρονική πλατφόρμα ή οποιαδήποτε κεντρική δομή. Αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά. Να κάνουμε το γύρο, ξεκινώντας από τον Υπουργό, τον Απόστολο, τον Δημήτρη, να ακούσω λίγο τις δικές σας σκέψεις γύρω από τα θέματα αυτά. Στις περιφέρειες που μας αφορά όλους όμως, ότι στο κρίσιμο θέμα του Απριλίου και του Μαΐου, πιθανότατα, είναι καθοριστικό να μιλήσουμε και να κάνουμε πράξη μια συνειδητή πειθαρχία. Συμφωνώ καταρχάς ότι είμαστε μια δημοκρατία της πειθούς και έχουμε καταφέρει και έχουμε πάρει την κοινωνία με το μέρος μας και αυτό στο οποίο αναφέρθηκε στην ηθική της ατομικής ευθύνης, νομίζω ότι την έχουμε κάνει πράξη και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε.